Από Καστοριά ΠΑΟΚ. Έλα, λέγε τώρα. Λέγε, ας αφήσω τώρα. Λοιπόν, τώρα θες να πούμε δύο-τρεις αλήθειες, έτσι δεν είναι? Αχ, ρε Παουτζή. Για πες, ρε Παουτζή. Λοιπόν, συμμετέχει και ο Φλόρ στη συζήτηση. Βεβαίως. Πριν από δύο μήνες είχα πάρει τηλέφωνο και σου είχα πει ότι σε δύο μήνες από τότε θα παλεύεις να αφήσεις την Ευρώπη εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο το παραδέχτηκες μόνος σου. Κάτσε ρε εσύ! Και να διεκδικήσεις του UEFA. Περίμενε. Είσαι άδικος. Αυτή τη στιγμή, φίλε μου, αύριο μάλλον, γιατί τώρα είναι Τρίτη σήμερα, σε μία μέρα που παίζαμε τη City, λείπουν 13 παίκτες, ρε ΠΑΟΚτζή. Ήξερα εγώ... σημασία. Παλεύεις για του UEFA. Ρε 13 παίκτες λείπουν, ρε ΠΑΟΚτζή, τους οποίους άμα τους είχα, θα κέρδισα και την πόρτο. Δεν διαφωνώ. Σημασία έχει ότι δεν διαφωνεί. Όχι, δεν παλεύω για το UEFA. Εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ και σε περιμένει ήδη. Για τη δεύτερη θέση παλεύω. Άκου τι σου απάντησε. Δεν παλεύω για κανένα Europa. Για δεύτερη θέση παλεύω. Δεν υπάρχει δεύτερη θέση και το ξέρετε. Παλεύετε για τη δεύτερη θέση. Μα εσύ το παραδέχτηκες τώρα ότι βάσει τον αγωνιστή. Γιατί θα χάσουμε παραπάνω από δύο γκολ στη Γαλλία. Κάτσε ρε αγόρι, ένα λεπτό. Δεν θέλω να σε κλείσω για δεύτερη φορά. Άκουσε με. Το είπες, με παραδέχτηκες που είπα, όταν είπα 13 παίκτες μου λείπουν και είπες δεν συμφωνείς. Τώρα, εγώ δεν. Το ποδόσφαιρο αυτό έχει τάκι μου. Τι έχει, μωρέ, κορονιούς έχει. Κορονιούς. Έτσι, η κατάσταση που λόγω τραυματισμού θα παλέψει για τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στο άλλο. Σου είχα πει κάτι άλλο. Σου είχα πει κάτι άλλο. Ότι από τις πριν δύο μήνες τις μεταγραφές που πήρατε δεν θα παίξει κανένας. Δικαιώθηκα. Τι από τις μεταγραφές που πήρατε δεν θα παίξει κανένας. Ψέματα λες. Ψέματα. Ο Φλόρ έλεγε και το Δινάκρη. Εγώ Δινάκρη δεν είδα. Μα σου είχα πει ότι δεν πρόκειται να παίξει. Είναι τρίτη αλλαγή στη Wolves. Δικαιώθηκα αυτό να φανεί δεν φορέ. Λοιπόν, ο Πέτε τον βλέπω Φουρτούνης και γελάει. Τον βλέπω Φουρτούνης και γελάει. Που τον φάζει για να του Φουρτούνη. Για να πώς θα το πω. Βέλα, κλείσω να μου το φλακά. Καταρχάς έχεις ξεκινήσει. Μπράβο! Σε έχεις η φωνή! Έχεις ξεκινήσει με ψέματα. Γιατί και τρίτος να βγω εγώ, εσύ δεν είναι σίγουρο ότι θα βγεις δεύτερος να περάσεις στο Europa. Άρα παλεύεις και εσύ για το Europa. Σωστό. Πρώτον. Δεύτερον, μια χαρά παίζουν. Και ο Εμβιλά παίζει, και ο Ραφίνια παίζει, και ο Μπρούμα θα παίξει. Ποιος δεν παίζει δηλαδή. Και ο Ντράγκε παίζει. Τι έγινε. Ποιες μεταγραφές δεν παίζει. Και ο Πέπε παίζει. Ποιος δεν παίζει. Ο Ντράγκε Σίλβα. Δεν έχει παίξει κανένα. Δεν ήταν από κορονοϊό. Άκουσε με το. Ρώσε το. Ό,τι έχει πει ψέματα είναι. Ναι. Συμφωνώ φωνή. Ψέματα. Άκουσε με όμως. Τέτοιο ρόστερ των παιχτών που ανέφερε τώρα πριν από λίγο είναι 60 εκατομμύρια το μπάτζετ. Και εσύ είσαι στα 25. Καταλαβαίνεις τι υλικό έχω εγώ. Και για σκέψου να μην είχαμε πάρει αυτούς τους παίκτες και να μου λείπανε 13, δεν θα είχα ομάδα να κατεβάσω. 8 παίκτες είχα μόνο. Σε τάκι μου ψέματα λέει σε όλα. Και καταρχάς εγώ και τρίτος να βγω και να πάω στους 32. Αυτός δεν θα είναι. 6 χρόνια να πάει στους 32. 5-6 χρόνια δεν ξέρω πώς θα έχει. Ωραία. Τι μιλάμε τώρα για Ευρώπη με το. Τι να τον έχεις, μου τον έχεις ψέματα λέει. Είπες για τη γραμμή με τα Γιάννενα, έτσι δεν είναι. Ναι, για πες. Σε αυτά που είπαμε θα απαντήσει τίποτα. Όχι, παραδέχουμε ότι στην Τούμπα η γραμμή θα μπαίνει όπου θέλουμε εμείς. Μπράβο. Αυτή είναι εξυγίανση. Μπράβο. Επιτέλους, μπράβο. Εξυγίανση αυτή είναι. Να σου πω, η πρώτη κάρτα των Ιωαννίνων ήταν σωστή. Δεν υπάρχει, αλλά σου είπα ότι στην Τούμπα από εδώ και πέρα αυτό θα συμβαίνει. Αυτό θα συμβαίνει, ε. Θα επικρατεί ο νόμος της Τούμπας. Αυτός είναι ο νόμος της Τούμπας. Ο νόμος της Τούμπας ο περσινός. Η Τούμπα έχει τους δικούς της νόμους. Άντε ρε φίλε. Η γραμμή θα πίνει όπου θέλουμε εμείς και όπου μας βάλει εμάς. Εγώ το παραδέχομαι και στο λέω στα ίδια. Τώρα, είναι ο νόμος της Τούμπας. Άκουσε με. Σήμερα σε αφήνω να πεις ό,τι θέλεις για να σε ακούσουν οι φίλοι μου Ολυμπιακοί για να καταλάβουν τι όρθιο γελάδι είσαι. Οι Ολυμπιακοί ξέρουν τι σημαίνει Τούμπα. Πολύ καλά ξέρουμε. Πολύ καλά ξέρουμε. Την έχουμε γλωσσίσει. Όχι, εμείς λέμε το καρασκάκι είναι Άκου. Να μιλήσουμε λίγο για την Τούμπα και το καρασκάκι. Λοιπόν, άκουσαμε. Θα σου πω εγώ για την Τούμπα και θα μου πεις για το καρασκάκι. 130 πούλμαν, 6.000 Ολυμπιακοί στην Τούμπα. Είναι αλήθεια, ναι ή όχι? Και ώρα τα έχει φεύγει με αίματα από την Τούμπα. Αγγελιά! Δεν σ' αντέχω άλλο, ρε μαλάκα. Δεν σ' αντέχω άλλο. Είσαι ψεύτης. Και συνεχίζω όμως. Το πρώτο πούλμαν ήταν στην 7 απ' έξω και τώρα στα μάλια. Πάμε τώρα στους ΠΑΟΚτζίδες. Εσείς θα αφήνετε τα πούλμαν στα μάλια, στο σχηματάρι. Έρχονται οι κλούβες, σας βάζουν στην Κηφισιά στο βαγόνι και σας φέρνουν. Κατεβαίνετε από το τρένο. Οι κλούβες είναι
σας έχουν ένα διάδρομο και περνάτε σκυφτώντας. Και όχι όλοι. Κάποιοι έχουν και κάποιες απαγωγές υπάρχουν. Πάμε να δούμε και τον Πειραιά τι συμβαίνει και στον Πειραιά. Το λιμάνι είναι βαθύ, δεν είναι. Δεν πηγαίνετε στον Όφι. Δεν έρχονσατε από τον Όφι μάλλον και χάσατε τις βαλίτσες σας στο λιμάνι. Έτσι δεν είναι. Την τελευταία εκδρομή η φωνή αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω. Βέβαια. Που πέσανε στο... Που πέσανε. Πάλι για Κρήτη πήγατε. Για Κρήτη. Πήγατε πάλι πίσω. Να ποιος είναι ο Ολυμπιακός, να ποιοι είναι οι οπαδοί του. Μάγκες, εσείς κολοτρυπίδες. Δεν συνεχίζω άλλο και να σου πω και κάτι ρε φίλε. Σ' άφησα, το στομάχι μου το ξέρει αυτό που άκουσα σήμερα από σένα, αλλά σ' άφησα για να εκτεθείς στους Ολυμπιακούς και στους Παοκτζίδες. Το είπε, το ΒΑΡ είναι στη μέρος του Τούμπα. Και μην μιλάς για Τούμπα. Μην μιλάς για Τούμπα, Καστοριανέ. Ναι. Έχουμε κάνει στην Τούμπα. Η τελευταία που ήταν με τον Τζιμίκα που τους πέρασε όλους. Και οπαδικά έχουμε κάνει στην Τούμπα. Άστο μα, τι να πει τώρα. Και οπαδικά. Τι να, ρε εσύ, εκεί στο, στην Καστοριά. Καλά, καταρχάς αυτός πρέπει να πηγαίνει καν γήπεδο. Ναι. Εγώ έτσι τον κόβω τώρα, δεν είναι. Ναι. Φαίνεται. Ωραία. Πάμε στον επόμενο. Να μην σου πω και κάτι πιο παλιά για Ποσειδόνιο και κάτι άλλο. Κάτιος, εδώ ο αρχισυντάκτης μου λέει ότι έχει γενέθλια ο Κούδα σήμερα. Άντε ρε. Θυμάσαι που παίζαμε μπαλατάκι που κάθομαι να τέρμα και μου βάλετε την πρωτομή που μου βάλετε στα σουτάκια. Με το κεφάλι του Κούδα. Άσε ρε Καστοριάνε. Και αυτόν τον παίχτη, όπως και τον Αρδίζογλου, τον έδωσε η Χούντα τον Αρδίζογλου στην ΑΕΚ και τον Κούδα τον επέστρεψε στο πίσω εκεί στη Θεσσαλονίκη. Που ο πατέρας του στην πλατεία Αλεξάνδρας του είχε ανοίξει μαγαζί του, του πατέρα του Κούδα. Βέβαια μετά τον πήραμε εμείς στο μαγαζί. Το πήρε πίσω ο Ολυμπιακός. Εμπρός. Ναι. Ναι. Καλησπέρα πάλι. Ναι. Ολυμπιακός. Πόσο είσαι, 5 χρονών. Εγώ 12. 25. 12, μικρό. 12. Αγόρι μου, πέστε για έπνο. Άσε, αγοράκι μου. Μπράβο που είσαι Ολυμπιακός όμως. Μπράβο που είσαι Ολυμπιακός, αγόρι μου. Θα ζήσεις μια ζωή ευτυχισμένος. Σαν και εμένα, σαν τη φωνή, σαν τα εκατομμύρια των Ολυμπιακών. Υπερηφάνεια, μόνο υπερηφάνεια. Εμπρός.